ποιε δεξαμενέ μπορεί να αντλήσει πια ο ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι η δεξιοί είναι δεξιοί, mm -hmm. και προφανώ δεν απευθύνεται ένα κόμμα τη αριστερά στου δεξιού, και τα πιο αριστερά όμορα κόμματά σα, προφανώ δεν έχετε καλέ σχέσει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, έχει πει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι Υπάρχει. με τίποτα μαζί. Του. Αν θέλετε, με ρωτάτε τη δική μου άποψη, εγώ και ω πολιτικό. Βρείτε σα παρακαλώ και αυτό για το Πασόκ. Εγώ και ω πολιτικό αναλυτή και ω επικοινωνιολόγο θεωρώ ότι το να λέμε ότι ένα μήνυμα ενός πολιτικού φορέα που ευαγγελίζεται την πρόοδο μπορεί να έχει μόνο περιορισμένη απέφθηση, δεν το βρίσκω λογικό και δεν το βρίσκω, αν θέλετε, σύγχρονο για την εποχή μας. Ένα κόμμα είτε προέρχεται από την κεντροδεξιά, είτε προέρχεται από την κεντροαριστερά, η απέφθησή του θα πρέπει να είναι το σύνολο των πολιτών. Γιατί οι πολίτες σήμερα, όπως σας είπα και πριν, στην αρχή της κουβέντας μας, είναι πάνω και πέρα από ιδεολογικέ αφετηρίες και από εμφυλιοπολεμικά συμπλέγματα. Προφανώ ένα δεξιό εντό εισαγωγικών, και που το λέμε δεξιό γιατί κάποτε ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, σήμερα μπορεί να θέλει να μην ξεχαρβαλώνεται η δημόσια υγεία του τόπου. Μπορεί να θέλει ένα πανεπιστήμιο με δημόσιο χαρακτήρα, το οποίο να δίνει ευκαιρία για το παιδί του. Μπορεί να θέλει το παιδί του να έχει ένα αξιοπρεπή μισθό. Μπορεί να θέλει η κόρη του που παντρεύεται να μπορεί να έχει ένα σπίτι και να μην φορτώνεται στον ίδιο και στην οικογένειά του και να ζουν με τα πεθερικά. Αυτό λοιπόν ο πολίτη έχει πρόθυμα αυτιά να ακούσει τι προγραμματικέ θέσει και του ΣΥΡΙΖΑ και τη Κεντροαριστερά και του Στέφανου Κασελάκη. Και δεν πρέπει αυτό ο πολίτη, επειδή κάποτε πίσω από το παραβάν, που η ψήφο στο κάτω-κάτω είναι απόρριτη, είναι κρυφή, να λέμε αποκλείεται από την απευθυνσή μα γιατί κάποτε έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Όχι.